τέκνα εγκυρίου αγαπητά. Ανταποκρινόμενοι εις σχετικήν παράκληση της οργανωτικής ομάδος του TEDxRhodes, απευθύνομεν σύντομων χαιρετισμών, προβαίνοντες εις ενίας επισημάνσεις επί της ενίας του οίκου, εν αναφορά προς τον ευρύτερον οίκον της ανθρωπίνης διωτής ήτη των φυσικών μας περιβάλλον και την έναντι αυτού ευθύνην πάντων ημών, η προστασία του οποίου πρέπει να αποτελεί μέριμναν όλων μας, αλλά και επί του χριστιανικού ήθους και των εξ αυτού απορρεουσών συμπεριφορών μας έναντι των συνανθρώπων μας και του περιβάλλοντος ημάς κόσμου. Το σύγχρονο οικολογικό πρόβλημα θεωρείται ως κατά κύριον λόγων οικονομικών και τι εμείς φρονούμεν ότι και της οικονομίας προηγείται το ήθος του ανθρώπου, οι στάσεις αυτού έναντι των πραγμάτων, η διαχείριση των εμπεπιστευμένων εις αυτών αγαθών. Αλλά και το ήθος τούτο δεν είναι άσκετον προς την οικονομία. Γνωστόν εξάλλου ότι πολλέ των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων οφείλονται εις την επιδίωξη οικονομικοπολιτικών συμφερόντων και εις τας εκ τούτων πολεμικάς και άλλας συγκρούσεις ή εις την άρνηση ή αδυναμία αναλήψεως των οικονομικών βαρών προς αποτροπήν ή επίλυση οικολογικών προβλημάτων. Η όξυνση των προβλημάτων αυτών έχει ενεργοποιήσει την συνείδηση πολλών ανθρώπων, μερικοί από τους οποίους αναμένουν και αξιώνουν την ενεργόν συμπαράσταση της Εκκλησίας. Η επιστημονική συγκρότηση και η κοινωνική εμπειρία των ανθρώπων παρέχουν τα μέσα επιστημονικής αναλύσεως και συναντιλήψεως των νέων κοινωνικών προβλημάτων. Στην ευαγγελική μας όμως προπαίδεια πρέπει να αναζητήσουμε την διανοητική και ψυχική προετοιμασία δια μίαν αποτελεσματικήν ποιμαντικήν, ικανήν να μετριάσει τα επίχειρα της οικονομικής ειδωλολατρίας και να εμπνεύσει μίαν κυριολεκτικός χριστιανική διαχείριση της ανθρωπίνης φθοράς, την οποίαν παράγει η ηθικώς ελληματική λειτουργία της ανταγωνιστικής οικονομίας και συγχρόνου κοινωνίας. Καθώς γνωρίζετε ασφαλώς, ο καθημάς Οικουμενικός Θρόνος έχει αναλάβει από ετών συγκεκριμένας πρωτοβουλίας, αποβλεπούσας εις θετικήν συμβολήν της Εκκλησίας εις την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιδεινουμένων δυστυχώς περιβαλλοντικών προβλημάτων. Πράττομεν τούτο επειδή το οικολογικό πρόβλημα απασχολεί ή πάντως οφείλει να απασχολεί πάντα στους λαούς της γης, καθώς συνδέεται προς κέρια υπαρξιακά ζητήματα, επί των οποίων καλούμεθα οι χριστιανοί να δώσουμε μαρτυρίαν λόγου και ζωής, θεωρίας και πράξεως. Μαρτυρίαν όχι μόνον εις των εκκλησιαστικών χώρων, αλλά και εις τας πάσης φύσεως δραστηριότητάς μας, όπως είναι η παιδεία, η έρευνα, ο εν γέννη δημιουργικός ανθρώπινος στοχασμός και μόχθος, η τεχνολογία, ετέχνε γενικός και εν αυτές δυσχερέστατε, η οικονομία δηλωνότη και η των πολιτικών πραγμάτων διακυβέρνησης. Δια την προσέγγιση των συναφών προβλημάτων, υποχρεώσεων και προοπτικών, η Εκκλησία μας έχει πολλάς θεολογικάς, ανθρωπολογικάς και κοσμολογικάς αφετηρίας. Ενδεικτικός μόνον επιλέγομεν μίαν εξ αυτών την έννοια της μεταμορφώσεως, της προσωπικής και της κοσμικής. Μετέχοντες του εν Χριστώ μυστηρίου της σωτηρίας, ως πρόσωπα μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξαν, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους, «Τη ανακαινώση μεταμορφούμεθα, τη ανακαινώση του νοός ημών». Εις το δοκιμάζει ημάς τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον, το θέλημα του αναγεννήσαντος ημάς, εις ελπίδα ζώσαν, διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών, όπως γράφει ο Απόστολος Πέτρος εις την πρώτην καθολική επιστολή του. Η προσωπική αυτή πορεία εκάστου προς την πνευματική και ηθική τελείωση, των αγιασμών και την θέωση, διέρχεται και δια των διαπικύρων σχέσεων και στάσεων έναντι των υλικών πραγμάτων και του φυσικού περιβάλλοντος. Εις τους βίους πολλών Αγίων εξαίρεται όλος ιδιαιτέρως η αγαπητική, υπό του Θείου έρωτος εμπνεωμένη σχέσεις των προς την αρμονία και το κάλος της Θείας Δημιουργίας, προς πάντα τα όντα, μη δε των αγρίων θηρίων εξαιρουμένων. Εξαίρεται ομοίως ο πόνος τον οποίον δοκιμάζουν, ως άκης διαισθάνονται, συστενάζουσαν την φύσιν και τα εναυτή. Όσον αφορά εις την ευθύνη μας έναντι του φυσικού περιβάλλοντος, είναι γνωστόν και σαφώς αποκεκαλυμμένον το θέλημα του Θεού. Βιούμεν αυτό θετικός δια της μετοχής εις το συγκλονιστικό όραμα της μεταμορφώσεως και αποκαταλάξεως πάντων εις Χριστόν, εν το οποίο εκτίστη τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί γης, τα ορατά και τα αόρατα, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε, όπως γράφει ο Παύλος προς τους Κολασσαείς. Το όραμα της μεταμορφώσεως του κόσμου ή το άλλοτε το επιθυμητόν του προφήτου και εμείς του πάσης θρησκείας. Σήμερον ο άνθρωπος αντιμετωπίζει την πρόκληση της διάλου τρόπου μεταμορφώσεως ή μεταλλάξεως του κόσμου εις το επιστημονικό εργαστήριον δια της διεισδύσεως εις τα ενδότερα του μικροκόσμου και εις τα απότατα του μακροκόσμου. Εις τη νέαν αυτήν δυνατότητα του ανθρώπου υποψιάζονται τινές, κινδύνους και απειλάς δια των άνθρωπων και εν γέννη δια την ζωήν. Ιδίως εκεί όπου αναγινώσκονται οι γενετικοί κώδικες της ζωής και αποδεσμεύονται ετρομακτικές δυνάμεις του υλικού κόσμου και αποκαλύπτονται ταυτοχρόνως επίσης τρομακτικές αδυναμίες του ανθρώπου δια την ενδεδειγμένη επωφελή αξιοποίηση των δυνάμεων τούτων, τας οποίας αυτός ο Θεός έχει αναποθέσει εις τα ποιήματα των χειρών του. Η πνευματική παράδοση της καθημάς Ορθοδόξου Εκκλησίας, χωρίς να παραβλέπει ή να υποτιμά τους κινδύνους, εμπιστεύεται τους συγχρόνους ποντοπόρους εις τους ωκεανούς των γνώσεων και ενθαρρύνει των ζήλων των συγχρόνων εργατών της επιστήμης και της τεχνικής. Τούτο έπραξεν άλλωστε απαρχής και αδιαλείπτος η Εκκλησία μας, μηδέποτε διανοηθήσα επιβολήν φραγμών και ελέγχων προς αποθάρρυνσιν της επιστημονικής αναζητήσεως και ευρέσεως της αληθείας, έχουσα όμως πάντοτε ως οδηγόν των λόγων του Θεού, ως αυτός παρεδόθη εις ημάς υπό του Υιού και Λόγου του Θεού. Εν το αυτό πνεύματι η Εκκλησία ενθαρρύνει και τους αναπτύσσοντας οικονομικάς δραστηριότητας, οποία δεν υπακούουν εις τα κελεύσματα του τυφλού ανταγωνισμού και της ακορές του κερδοσκοπίας, αλλά λαμβάνουν σοβαρός και υπευθύνος υπόψη τας ανάγκας του όλου οίκου και των συμβιούντων εν αυτό. Θα ειδυνάμεθα να είπομεν και άλλα πολλά και να επεκτείνομεν των λόγων μας. Περιοριζόμεθα μόνον εις τας ανωτέρω επισημάνσεις, οι οποίες ευχόμεθα να αποτελέσουν αφορμήν προβληματισμού διόλους τους ακροατάς και ευκαιρίαν περισυλλογής πνευματικής έναντι απασχολούντων πάντας ημάς προβλημάτων. Κατακλείοντες των λόγων απευθύνομεν προς όλους ημάς και μίαν εταίραν επίκαιρον κρίνομεν προτροπήν. Αγωνίζεστε πάντες δια την επικράτηση της ειρήνης, της εσωτερικής εκάστου εξημών ειρήνης και απ' αυτής και της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Συναγωνιζόμενοι μετά της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της νυχθημερών δεωμένης υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, υπέρ της εν Χριστώ ελευθερίας των εθνών και των ανθρώπων και υπέρ του σεβασμού των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Αρχέ της ανυποκρίτου προς πάντας αγάπης, της αυτοθυσίας, της ανοχής, του σεβασμού της διαφορετικότητος, του πλουραλισμού, του διαλόγου, της καταλλαγής, της συμφιλιώσεως, αποτελούν αξίας ορθοδόξους, χριστιανικάς, αυτήν ταύτην την διδασκαλίαν του Χριστού. Δια των σκέψεων και λόγων ημών τούτων, επιδαψιλεύουμεν εις όλους σας την ευλογίαν της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, προσεπευχόμενοι παν αγαθών εις τα έργα και τα διαβήματά σας.